Μπακαλιάρος φρέσκος με κουρκούτι χρυσαφένιο με ένα υλικό ασπίδα του οργανισμού κατά των ιών. Του ονείρου γεύση λέμε. Με συνοδεία φυσικά σκορδαλιάς. Στο κανάλι επίσης υπάρχουν άλλα δύο βίντεο με μπακαλιάρο σκορδαλιά παλαιότερα, με παστό μπακαλιάρο το λεγόμενο υγράλα. Το πιο ενημερωμένο είναι το τελευταίο που δίνουμε πολλές πληροφορίες για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος μπακαλιάρος, πώς τον επιλέγουμε, πώς τον ξαλμυρίζουμε και πώς τον τηγανίζουμε με κουρκούτι. Και στο ίδιο βίντεο λέμε για τη σκορδαλιά τη θρακιώτικη, την παραδοσιακή, με ψωμί και καρύδια. Υπάρχει ξεχωριστό βίντεο βέβαια με τη σκορδαλιά αυτή και πολύ σύντομα θα ανέβει και ξεχωριστό βίντεο για τη σκορδαλιά με πατάτα, τη λεγόμενη αλιάδα. Όλα τα link θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Πάμε στη σημερινή συνταγή. Φτιάχνουμε πρώτα το κουρκούτι με 330 ml σόδα, ένα κουτάκι δηλαδή, ή μπύρα ξανθιά, ή και με σκέτο νερό. Ένα κοφτό κουταλάκι ζάχαρη για τη μαγιά, για να λειτουργήσει η μαγιά. 8 γραμμάρια ξηρή μαγιά, ένα φακελάκι. Μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι, μισό κουταλάκι κουρκουμά. Και αλεύρι, γύρω στη μια μισή κούπα 160 γραμμάρια, περίπου. Ανακατεύουμε, να γίνει χυλός. Ο συνδυασμός του πιπεριού με τον κουρκουμά προστατεύει τον οργανισμό και τα κύτταρα από την εισβολή διαφόρων ιών. Το έχουμε ξαναπεί ότι η πιπερίνη που περιέχει το μαύρο πιπέρι σε συνδυασμό με την κουρκουμίνη του κουρκουμά κάνει θαύματα. Προσθέτουμε 2 κουταλιές corn flour ή νησεστέ, περίπου 30 γραμμάρια. Ένα κοφτό κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα για να γίνει τραγανό το κουρκούτι. Προαιρετικά βάζουμε 2-3 κουταλάκια ούζο για το άρωμά του, το γλυκάνισο, ή μισό κουταλάκι κοπανισμένο γλυκάνισο. Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε για 30 λεπτά να δουλέψει η μαγιά. Περνάμε στα ψάρια. Παίρνουμε 3 μπακαλιάρους, το κουρκούτι μας είναι για περίπου 3 μπακαλιάρους γύρω στα 2 κιλά. Αφού τους έχουμε καθαρίσει τα εντόστια, τα έχουμε απομακρύνει, αφαιρούμε το κεφάλι και κόβουμε ροδέλες. Εδώ βέβαια φρόντισε ο Θανάσης να μου το καθαρίσει πάρα πολύ καλά ο ψαράς μου. Να είναι καλά. Κόβουμε λοιπόν τα ψάρια σε ροδέλες περίπου 1,5 με 2 εκατοστά το πολύ. Με ένα ψαλίδι αφαιρούμε τα αγκάθια, τα εξωτερικά. Τα εσωτερικά εντάξει δεν πειράζει, θα προσέχουμε όταν θα το τρώμε να τα αφαιρέσουμε. Τα στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Και τα πανάρουμε οπωσδήποτε σε αλεύρι ελαφρά για να κολλήσει το κουρκούτι. Αν δεν το κάνετε αυτό, τότε θα σας ξεχωρίζει το κουρκούτι αλλού και το ψάρι αλλού μέσα στο τηγάνι και θα γίνει χάλια. Όμως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβικό σημείο. Τα πανάρουμε λοιπόν και μετά τα βουτάμε στο κουρκούτι μας που είναι έτοιμο. Αν το δούμε λίγο αρύ, βάλτε 1-2 κουταλιές αλεύρι. Όπως συνέβη σε μένα εδώ, κάτι μπορεί να έχει γίνει λάθος με τη ζυγαριά. Πρόσθεσα λίγο ακόμη και έγινε έτσι ένας παχύρευτος λίγο χυλός. Βάζω μέσα τα παναρισμένα τα κομμάτια του μπακαλιάρου. Σε τεφάλι τηγάνι βάζουμε αρκετό ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο, γύρω στο μισό λίτρο, 500 ml. Και μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται, κάνουμε δοκιμή με λίγο κουρκούτι, στάζουμε και όταν δούμε ότι τσιτσιρίζει, αρχίζουμε να βάζουμε τα κομμάτια μας αφού έχουμε αφαιρέσει την περίσσια από το κουρκούτι. Βάζουμε σιγά σιγά, ένα-ένα. Μην βλέπετε που παίρνει χρώμα, αυτό είναι ίσως και από τη σόδα, από τον κουρκουμά. Δεν σημαίνει ότι έγινε, θα το αφήσετε από τη μία πλευρά να ψηθεί καλά και μετά θα το γυρίσετε από την άλλη. Μπορεί να χρειαστεί έως και 5 λεπτά για να το γυρίσετε από την άλλη, άλλα 5 και να χρειαστεί να το ξαναγυρίσετε 1-2 φορές ακόμη, αν βιαστείτε και τα γυρίσετε. Πάρτε ένα κομμάτι, δείτε αν έχει ψηθεί, για να ξέρετε περίπου πόσος χρόνος σας χρειάζεται για να ψηθεί. Η θερμοκρασία που τηγανίζω τα ψάρια είναι η σκάλα 7, με ανώτατη σκάλα το 9. Τώρα εσείς ανάλογα την κουζίνα που έχετε, κανονίστε σε μια μέτρια θερμοκρασία.
και μόλις πάρουν το επιθυμητό χρώμα και από τις δύο πλευρές, τα αφαιρούμε και αν θέλετε μπορείτε να τα βάλετε και πάνω σε χαρτί κουζίνας για να απορροφηθούν τα πολλά λάδια. Και δοκιμάστε ένα κομματάκι και αν σας φαίνεται ανάλατο, προσθέστε από πάνω λίγο αλάτι και σίγουρα πολύ λεμόνι. Και συνεχίζουμε στο ίδιο τηγάνι, στο ίδιο λάδι με τα υπόλοιπα μέχρι να μας τελειώσουν. Συνοδεύουμε συνήθως με σκορδαλιά, αυτή τη φορά έκανα σκορδαλιά με πατάτες που θα ανέβει το πιο πιθανό αύριο, θα το έχετε πάντως μέχρι την 25η Μαρτίου, να το ευχαριστηθείτε. Αν σας άρεσε κάντε like και περιμένω τα σχόλια να τα πούμε. Γεια!